Καλό μεσημέρι σε όλους. Βρισκόμαστε στο δεύτερο πάνελ της δεύτερης ημέρας του 5ου EU Jobs and Mobility Roadshow. Να καλωσορίσω βεβαίως τις ομιλήτριές μας που είναι προσκεκλημένες στο πάνελ, αλλά και όλους τους τηλεθεατές. Θα ήθελα να πω ότι είναι ιδιαίτερη χαρά μου που συμμετέχω στο 5ο EU Jobs and Mobility Roadshow. Θέλω να ευχαριστήσω το ελληνικό δίκτυο των κέντρων ευρωπαϊκής πληροφόρησης Europe Direct, καθώς και το αντίστοιχο κέντρο του Δήμου Πειραιά, για την ευκαιρία να συμμετέχω σε αυτά τα διαδικτυακά εργαστήρια που στοχεύουν στο να διευρύνουν το πλαίσιο των γνώσεών μας για την ευρύτερη οικογένειά μας, αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα μπορέσουμε να εμβαθύνουμε στους στόχους της και θα μπορέσουμε έτσι όλοι μαζί να αντιμετωπίσουμε τις νέες προκλήσεις που ανακύπτουν μέσα σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον, το οποίο επιτάσσει εξειδικευμένη κατάρτιση και νέες δεξιότητες. Βεβαίως, πάντα η ιδέα να ρίχνουμε έτσι κλεφτές ματιές στο μέλλον είναι ελκυστική και αυτό είναι ουσιαστικά αυτό που μας προσφέρει η σημερινή συζήτηση, αφού μπορούμε να διερευνήσουμε όλες τις ευκαιρίες που δίνονται αλλά και όλους τους δρόμους που ανοίγονται μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και βεβαίως πώς μπορούμε να αποκτήσουμε όλα τα απαραίτητα εργαλεία που θα σφυριλατήσουν ένα καλύτερο μέλλον για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες και κυρίως για τους νέους ανθρώπους. Το 5ο EU Jobs and Mobility Roadshow έχει λοιπόν ιδιαίτερη σημασία και πολύ μεγαλύτερη αξία την χρονική στιγμή που πραγματοποιείται, διότι όπως ανέφερε στο χαιρετισμό της και η επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, η κυρία Νιώβη Ρίγκου, φέτος συμπληρώνονται 40 χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ το 2021-22 ονομάζεται Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας και συνεπώς είναι αφιερωμένο στη στήριξη των νέων. Είναι αξιοσημείωτο το ότι έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο πρόγραμμα Erasmus, τονίζοντας ότι ο προϋπολογισμός του προγράμματος αυξήθηκε σχεδόν στο διπλάσιο. Και όπως είπε, κεντρική ιδέα είναι η δυνατότητα να υπάρχει μια δεύτερη ευκαιρία στην εκπαίδευση. Λοιπόν, δεν θέλω να σας κρατήσω άλλο έτσι σε αγωνία. Πάμε να ξεκινήσουμε την συζήτησή μας. Έχουμε και έναν πολύ ωραίο κεντρικό τίτλο στις θεματικές που θα συζητήσουμε. Έκανες βαλίτσα και περιμένεις. Ευκαιρίες κινητικότητας νέων. Πάμε λοιπόν να υποδεχθούμε την κυρία Ελένη Μαύρο-Γιώργου, υπεύθυνη του τομέα προβολής και αξιοποίησης αποτελεσμάτων Erasmus Plus, την κυρία Αναστασία Φιλίνη, συντονίστρια Εθνικής Μονάδας Συντονισμού των Προγραμμάτων Erasmus Plus, τομέας νεολαίας και Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης Δίκτυο Eurodesk, και βεβαίως την κυρία Ισμήνη Ιωάννα Παπαγιανοπούλου, συντονίστρια του προγράμματος. Καλησπέρα σε όλες. Εύχομαι να είστε καλά. Καλησπέρα. Ωραία, καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας. Θα δώσουμε το λόγο πρώτα στην κυρία Ελένη Μαυρογιώργου. Σας ακούμε. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση εκ μέρους του ΙΚΙ. Σήμερα ως υπεύθυνη επικοινωνίας του τομέα εκπαίδευση, των τομέων μάλλον εκπαίδευση και κατάρτιση που διαχειρίζεται το ΙΚΙ ως Εθνική Μονάδα του Erasmus Plus, θα σας δώσω πληροφορίες αφενός για τις υποτροφίες που διαχειριζόμαστε και αφετέρου για τις νέες ευκαιρίες που προσφέρει το πρόγραμμα Erasmus Plus στους νέους κατά τη διάρκεια της νέας προγραμματικής περίοδου 2021-2027. Φέτος είναι και μια άλλη επέτειος, διότι το ΙΚΙ γιορτάζει 70 χρόνια συνεχούς πορείας. Θα αναφερθώ πολύ σύντομα στις υποτροφίες που προσφέρουμε για να έχω μια εικόνα οι ενδιαφερόμενοι που παρακολουθούν σήμερα την εκδήλωση αυτή. Προσφέρουμε λοιπόν προπτυχιακές και μεταπτυχιακές υποτροφίες μέσω κληροδοτημάτων που διαχειριζόμαστε, βραβεία αριστείας για τους πτυχιούχους πανεπιστημίων, χρηματοδοτούμε φοιτητές για να λάβουν μέρος σε διεθνείς φοιτητικούς διαγωνισμούς. Επίσης, προσφέρουμε μεταπτυχιακές υποτροφίες σε συνεργασία με τη γαλλική κυβέρνηση στη Γαλλία και μεταπτυχιακές και διδακτορικές υποτροφίες στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Φλωρεντίας σε διάφορα αντικείμενα, κοινωνικές, πολιτικές επιστήμες, οικονομικές σπουδές, νομικές σπουδές, ιστορία και πολιτισμός. Επίσης, όσον αφορά την έρευνα,
Επίσης, χρηματοδοτούμε την έρευνα και δίνουμε υποτροφίες μέσω του κληροδοτημάτων μας και μέσω του προγράμματος E-Kidda, σε συνεργασία με τον γερμανικό οργανισμό DAD. Επίσης, αναμένεται να ανακοινωθούν και νέες υποτροφίες που θα χρηματοδοτηθούν μέσω του ΕΣΠΑ 2127 και για όλα αυτά θα μπορέσετε να βρείτε πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας. Ας πάμε τώρα στο πρόγραμμα Erasmus Plus. Έχει πολύ σημαντικά ωφέλη για τους νέους και δεν είναι μόνο προσωπική ανάπτυξη, η εμπειρία, το ταξίδι, είναι και η ανάπτυξη και ενδυνάμωση οριζόντων δεξιοτήτων, η απόκτηση κοινωνικών και διαπολιτισμικών δεξιοτήτων, η βελτίωση των ξένων γλωσσών, αλλά και η ενίσχυση των γνώσεων που έχουν στο αντικείμενο που σπουδάζουν και όλο αυτό τους βοηθάει στο μέλλον για να χτίσουν μια καριέρα, να ξεκινήσουν μια πρώτη θέση εργασίας, να αποκτήσουν μια εμπειρία που θα τους βοηθήσει για το μέλλον τους. Άρα είναι πολύ σημαντικό να δούμε ποιες είναι οι ευκαιρίες που προσφέρονται. Για όσους είναι φοιτητές, υπάρχει δυνατότητα για όλους τους κύκλους σπουδών, δηλαδή και για προπτυχιακούς και για μεταπτυχιακούς και για διδακτορικούς φοιτητές, από το πρώτο έτος πλέον, να μετακινηθούν από 2 έως 12 μήνες για σπουδές, πρακτική άσκηση ή συνδυασμό, με την προϋπόθεση ότι δεν θα πρέπει να είναι αυτό το διάστημα μεγαλύτερο από 12 μήνες. Τώρα, οι πρόσφατοι απόφοιτοι μπορούν να λάβουν μέρος εφόσον έχουν προβλέψει και έχουν κάνει την αίτησή τους όσο ακόμα έχουν φοιτητική ιδιότητα. Πού μπορεί να πάει κάποιος? Μπορεί να πάει στις χώρες του προγράμματος, δηλαδή τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ισλανδία, το Λίχτενστάιν, την Νορβηγία και τις υποένταξη χώρες Βόρεια Μακεδονία, Τουρκία και Σερβία. Επίσης, το νέο πρόγραμμα, το 2021 και μετά, προβλέπεται η κινητικότητα και σε συγκεκριμένες χώρες εταίρους υποπροϋποθέσεις, εφόσον έχει ζητήσει χρηματοδότηση το είδημα στο οποίο φυτάτε για αυτές. Την αίτηση την κάνετε στο γραφείο Erasmus του Πανεπιστημίου σας. Πριν πάτε, μπείτε στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου σας να δείτε όλες τις προϋποθέσεις και την προκήρυξη βάσει της οποίας θα γίνει η επιλογή των φοιτητών. Ας δούμε λίγο τη χρηματοδότηση που προβλέπετε. Όσον αφορά τις σπουδές, υπάρχουν τρεις κατηγορίες χωρών, όπως βλέπετε, και ξεκινάμε από τα 420 ευρώ το μήνα και φτάνουμε τα 520 αναλόγως με το κόστος διαβίωσης. Βλέπετε εδώ, αναφέρονται και η Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο ως χώρες εταίροι. Και είναι αυτή η περίπτωση ακριβώς που ανέφερα πριν, ότι αν έχει αποφασίσει το ίδρυμά σας να διαθέσει ένα μέρος του μπάτζετ του προϋπολογισμού για μετακίνηση σε αυτές τις χώρες, τότε έχετε τη δυνατότητα να πάτε και εκεί, παρόλο που έχει βγει και το Ηνωμένο Βασίλειο από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό όμως θα το δείτε στην προκήρυξη του ιδρύματός σας. Αν θέλετε τώρα να πάτε να κάνετε πρακτική άσκηση, το ποσό είναι λίγο μεγαλύτερο και ξεκινάμε από τα 570 ευρώ και φτάνουμε στα 670 ευρώ το μήνα. Κάτι καινοτόμο που έχει προσθεθεί στο πρόγραμμα Erasmus Plus είναι η επιπλέον χρηματοδότηση για την πράσινη μετακίνηση. Τι σημαίνει πράσινη μετακίνηση? Είναι η χρήση μέσω μεταφοράς με μειωμένο αποτύπωμα άνθρακα, όπως ας πούμε το να πάει κανείς με τρένο ή να μοιραστεί το αυτοκίνητό του. Και σε αυτή την περίπτωση οι φοιτητές θα λάβουν ένα εφάπαξ ποσό 50 ευρώ και 4 επιπλέον μέρες επιχορήγηση ατομικής υποστήριξης για να καλύψουν τις ημέρες που χρειάζονται για να ταξιδέψουν και να επιστρέψουν. Μια άλλη πολύ σημαντική καινοτομία του καινούριου προγράμματος είναι οι ευκαιρίες που προσφέρονται στα άτομα με λιγότερες ευκαιρίες. Ποια είναι αυτά τα άτομα? Είναι τα άτομα με αναπηρίες, ή άτομα που αντιμετωπίζουν ένα σοβαρό χρόνιο θέμα υγείας, άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες που κινδυνεύουν να τους βγάλουν εκτός σχολικού συστήματος, ή που αντιμετωπίζουν ποικίλα εμπόδια οικονομικά, γεωγραφικά, κοινωνικά, ή είναι θύματα διακρίσεων, ή και αντιμετωπίζουν δυσκολίες που προέρχονται από το συνδυασμό όλων αυτών των παραγόντων. Κατά συνέπεια, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε την κινητικότητα φοιτητών με λιγότερες ευκαιρίες, έχουμε ορίσει ορισμένες κοινωνικές ομάδες όπως, που έχουν ένα συγκεκριμένο οικογενειακό και οικονομικό υπόβαθρο, όπως είναι φοιτητές που είναι ορφανοί ή ανήκουν σε μια μονογονική οικογένεια ή είναι τρίτεκνοι και πολύτεκνοι, έχουν μια αναπηρία, κατάγονται από τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης, είναι Έλληνες Ρωμά ή αναγνωρισμένοι πρόσφυγες. Και σε αυτή την περίπτωση έχουν δικαίωμα να λάβουν επιπλέον 250 ευρώ το μήνα. Δηλαδή είναι η χορήγηση που σας ανέφερα πριν, συν 250 ευρώ το μήνα. Ενώ, εάν κάποιος φοιτητής ή φοιτήτρια έχει επιπλέον επιβεβαιωμένες ανάγκες που σχετίζονται παραδείγματος χάρη με την αναπηρία που μπορεί να έχει, χρειάζεται συνοδό, χρειάζεται ειδική διατροφή, χρειάζεται φυσικοθεραπεία π.χ., αυτές οι ανάγκες καλύπτονται
κατά περίπτωση και με βάση τις πραγματικές δαπάνες, πάλι μέσω μιας αίτησης που θα κάνετε στο Ίδρυμά σας. Τώρα, εάν δεν θέλετε να μετακινηθείτε για μεγάλο διάστημα, έχει προσθεθεί στο πρόγραμμα Erasmus Plus και η βραχυχρόνια κινητικότητα φοιτητών. Σε αυτή την περίπτωση, μετακινήστε με φυσική παρουσία από 5 έως 30 μέρες και αν ανήκετε σε μία από τις ομάδες που ανέφερα πριν, μπορεί αυτή η διάρκεια να είναι και 2 μέρες μόνο. Όμως πρέπει υποχρεωτικά να τη συνδυάσετε με εικονική δραστηριότητα, έτσι ώστε να απονεμηθούν στο τέλος 30 ECTS credits, 30 πιστωτικές μονάδες. Είναι φόρτος εργασίας για τα πανεπιστήμια. Και σε αυτή την περίπτωση λαμβάνετε χρηματοδότηση ως ατομική υποστήριξη για τις ημέρες που θα μετακινηθείτε στο εξωτερικό. Βλέπετε ότι τα ποσά είναι μέχρι 14 ημέρες, είναι 70 ευρώ την ημέρα. Αν μείνετε παραπάνω, μειώνετε το ποσό. Ενώ αν ανήκετε σε ομάδα με λιγότερες ευκαιρίες, θα πάρετε συν 100 ευρώ ή συν 150 ευρώ αντίστοιχα για όλη την περίοδο, έτσι όχι την ημέρα. Επίσης, είναι σημαντικό να ξέρετε ότι αν ανήκετε σε ομάδα με λιγότερες ευκαιρίες για την βραχυχρόνια κινητικότητα φοιτητών, καλύπτονται και οι δαπάνες ταξιδίου, οι οποίες πάλι υπολογίζονται με βάση τη χιλιομετρική απόσταση. Και αν επιλέξετε πράσινη μετακίνηση, αυτό το ποσό είναι προσαυξημένο. Εάν τώρα είστε υποψήφιος διδάκτορας, έχει και εδώ προσθεθεί μια νέα δυνατότητα, πέραν της μακροχρόνιας κινητικότητας από 2 έως 12 μήνες. Μπορείτε να επιλέξετε να κάνετε μια βραχυχρόνια κινητικότητα από 5 έως 30 ημέρες και σε αυτή την περίπτωση δεν είστε υποχρεωμένοι να την συνδυάσετε και με μια εικονική κινητικότητα. Επίσης, είναι σημαντικό να ξέρετε ότι μπορείτε να μετακινηθείτε και εκτός των χωρών του προγράμματος, στην διεθνή κινητικότητα, πάλι με την ίδια λογική 2 έως 12 μήνες. Σε αυτή την περίπτωση λαμβάνετε 700 ευρώ το μήνα. Εάν ανήκετε σε ομάδα με λιγότερες ευκαιρίες, λαμβάνετε και τα 270 ευρώ επιπλέον. Ενώ μπορείτε να επιλέξετε να μετακινηθείτε για μικρό χρονικό διάστημα, να κάνετε δηλαδή βραχυχρόνια διεθνή κινητικότητα, με τη χρηματοδότηση που σας ανέφερα πριν. Τέλος, μια άλλη ευκαιρία είναι η συμμετοχή των φοιτητών στα εντατικά προγράμματα μεικτής κινητικότητας, εφόσον αποφασίσει το Ίδρυμά σας να υλοποιήσει ένα τέτοιο πρόγραμμα. Φανταστείτε το σαν μια μορφή summer school, στο οποίο μετέχουν 3 ιδρύματα από τις διαφορετικές χώρες, τουλάχιστον 15 φοιτητές και λαμβάνετε χρηματοδότηση για να μετακινηθείτε από 5 έως 30 μέρες στο εξωτερικό, συνδυάζοντας πάλι με μια υποχρεωτική εικονική δραστηριότητα για να πάρετε 3 μονάδες ECTS. Κάτι άλλο που θα ήθελα να έχετε υπόψη σας σε περίπτωση που ψάχνετε για μεταπτυχιακό είναι τα Erasmus Mundus κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Αυτά λέγονται κοινά διότι παραδοτοποιούνται σε τουλάχιστον 3 διαφορετικές χώρες. Μπορείτε να διεκδικήσετε υποτροφία και αυτή η υποτροφία καλύπτει τα δίδακτρα και λοιπά έξοδα. Όμως πρέπει να κάνετε αίτηση στο μεταπτυχιακό που σας ενδιαφέρει. Και στο link που βλέπετε εδώ είναι τα προσφερόμενα μεταπτυχιακά προγράμματα αυτή τη στιγμή. Εάν τώρα δεν είστε φοιτητής, αλλά είστε σπουδαστής σε ΕΠΑΛ, σε ΕΠΑΣ, σε ΚΕΚ ή ΕΚ, εργαστηριακό κέντρο ή σε σχολή μαθητείας του ΟΑΕΔ, και σε αυτή την περίπτωση μπορείτε να λάβετε μέρος στο πρόγραμμα Erasmus+, με την προϋπόθεση όμως να είστε γεγραμμένοι σε ένα φορέα ο οποίος υλοποιεί σχέδιο κινητικότητας Erasmus+. Μπορείτε να μετακινηθείτε για μικρό διάστημα από 10 μέρες ως 3 μήνες ή και για μεγαλύτερο από 3 μήνες έως και ένα χρόνο ή και κάτι καινούργιο που έχει προσθεθεί, να λάβετε μέρος σε διαγωνισμούς δεξιοτήτων από 1 έως 10 μέρες για τη μετακίνηση στο εξωτερικό, πάντοτε εφόσον έχει αιτηθεί για κάτι τέτοιο φορέα σας. Τι μπορείτε να κάνετε στο εξωτερικό? Μπορείτε να λάβετε επιμόρφωση κατάρτισης σε αντίστοιχους φορείς, να κάνετε πρακτική άσκηση πάνω στο αντικείμενο που σπουδάζετε και αν ανήκετε στις ομάδες που ανέφερα πριν, έχετε λιγότερες ευκαιρίες, μπορείτε να λάβετε επιπλέον χρηματοδότηση. Κάτι που είναι σημαντικό να γνωρίζετε είναι ότι οι πρόσφατα απόφοιτοι μπορούν να λάβουν επίσης μέρος στην κινητικότητα, εφόσον ήταν εγγεγραμμένοι σε ένα φορέα που έτρεχε τέτοιο σχέδιο και δεν έχει περάσει ένα έτος από την αποφύτησή τους και βεβαίως δεν έχουν εντωμεταξύ αποκτήσει φοιτητική ιδιότητα. Τέλος, θα αναφερθώ στο τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων, γιατί εδώ προστίθεται πλέον στο νέο πρόγραμμα και η κινητικότητα των ίδιων των εκπαιδευομένων. Μιλάμε για διάρκεια κινητικότητας μικρή από 2 έως 30 μέρες, που μπορεί να γίνει ατομικά ή και σε ομάδα. Και στόχος είναι να μετακινηθούν άτομα με λιγότερες ευκαιρίες και κυρίως άτομα με έλλειψη βασικών δεξιοτήτων. Πάλι υπό την προϋπόθεση ότι λαμβάνει τέτοια χρηματοδότηση ο φορέας στον οποίο παρακολουθείτε αυτά τα μαθήματα. Δεν θα αναφερθώ στον τομέα της σχολικής, γιατί δεν είναι σήμερα ο στόχος μας αυτός. Βεβαίως και για τον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης υπάρχουν ευκαιρίες μετακίνησης μαθητών.
στο πλαίσιο αντίστοιχης αίτησης του σχολείου τους. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΟΗΚΙ, στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και αν έχετε κάποιες ερωτήσεις, θα τις απαντήσουμε στη συνέχεια. Εμείς σας ευχαριστούμε, κυρία Ελίνα Μαύρο-Γιώργου, υπεύθυνη τομέα προβολής και αξιοποίησης αποτελεσμάτων Erasmus+. Βεβαίως και τις όποιες ερωτήσεις θα τις κρατήσουμε για το τέλος. Επομένως, έχουν το χρόνο και όσοι μας παρακολουθούν να μπουν μέσα στην πλατφόρμα και να γράψουν τις ερωτήσεις τους. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε το λόγο στην επόμενη ομιλήτρια, η κυρία Αναστασία Φιλίνη, συντονίστρια Εθνικής Μονάδας Συντονισμού των Προγραμμάτων Erasmus+, τομέας νεολαίας και Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, δίκτυο Eurodesk. Τι κάνετε, καλό μεσημέρι. Καλησπέρα, καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πολύ που είμαι σήμερα μαζί σας. Εγώ θα σας μιλήσω για τον τομέα νεολαία του Erasmus+, και για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, που είναι τα δύο προγράμματα που τρέχουμε σαν Εθνική Μονάδα Συντονισμούς ως Ίδρυμα Νεολαίας και Διαβιωμάτισης. Όπως ήδη καταλάβατε, το Erasmus+ είναι ένα πρόγραμμα το οποίο αφορά στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού. Το Ίδρυμα Νεολαίας και Διαβιωμάτισης, είμαστε η Εθνική Μονάδα Συντονισμού, προχωρήστε στην επόμενη διαφάνεια, η Εθνική Μονάδα Συντονισμού για τον τομέα της νεολαίας και του αθλητισμού και το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης για την περίοδο 2021-2027. Όσον αφορά στον τομέα του αθλητισμού, απλά θέλω να επισημάνω ότι μέχρι το 2021, οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο αυτού του τομέα ήταν σε κεντρικό επίπεδο, απευθείας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Από το 2022 και μετά θα ξεκινήσει να λειτουργήσει αποκεντρωμένα και να υποβάλλεται στην Εθνική Μονάδα Συντονισμού, ΕΙΝΕΔΙΔ. Λίγα λόγια για τους γενικούς στόχους του προγράμματος Erasmus, στην επόμενη διαφάνεια μπορούμε να δούμε, όπου είναι στην ουσία η ανάπτυξη προσωπική και επαγγελματική των συμμετεχόντων σε αυτό, η προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης πλέον, η δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, η πρόθεση της καινοτομίας και η κοινωνική συνοχή. Προχωρώντας στην επόμενη διαφάνεια, μπορούμε να δούμε τις τέσσερις οριζόντιες προτεραιότητες του προγράμματος Erasmus+, που είναι η ένταξη και η πολυμορφία, είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η προστασία του περιβάλλοντος και η καταπολέμηση των συνθήκων της κλιματικής αλλαγής, καθώς και η συμμετοχή στο δημοκρατικό βίο. Στον τομέα της νεολαίας συγκεκριμένα, μπορούμε να δούμε στην επόμενη διαφάνεια πως οι επιμέρους προτεραιότητες αφορούν στην πρόθεση της ενεργούς συμμετοχής των νέων, στην βελτίωση της ποιότητας, της καινοτομίας και της αναγνώρισης της εργασίας με νέους, του youth work που λέμε, καθώς επίσης και ενίσχυση των δεσμών μεταξύ της χάραξης πολιτικής, της έρευνας και της πρακτικής. Στην επόμενη διαφάνεια μπορούμε να δούμε ότι για το έτος 2021 ο προϋπολογισμός του προγράμματος για τον καταμερισμό για τον τομέα της νεολαίας επιμερίστηκε στις δύο βασικές δράσεις, τη βασική δράση 1 και τη βασική δράση 2, και για την Ελλάδα ήταν γύρω στα 6 εκατομμύρια. Στην επόμενη διαφάνεια μπορούμε να δούμε ότι το πρόγραμμα Erasmus+, χωρίζεται σε τρεις επιμέρους βασικές δράσεις. Είναι η βασική δράση 1 που αφορά στη μαθησιακή κινητικότητα των ατόμων, η βασική δράση 2 που αφορά στη συνεργασία των οργανισμών και των ιδρυμάτων και η βασική δράση 3 που έχει να κάνει με τη στήριξη της χάραξης, στήριξη για τη χάραξη της πολιτικής και για τη συνεργασία. Οι δύο πρώτες βασικές δράσεις λειτουργούν σε αποκεντρωμένο επίπεδο, δηλαδή υποβάλλονται στις εθνικές υπηρεσίες, εθνικές μονάδες συντονισμού των κρατών μελών, ενώ η βασική δράση 3 μπορεί να υποβάλλονται αιτήσεις απευθείας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στον εκτελεστικό οργανισμό. Όσον αφορά στον τομέα της νεολαίας, η διάρθρωση του προγράμματος στην επόμενη διαφάνεια αφορά στις εξής επιμέρους δράσεις. Στη βασική δράση 1 έχουμε τους εξής τύπους δραστηριοτήτων. Έχουμε τις ανταλλαγές νέων, έχουμε σχέδια κινητικότητας αυτών που ασχολούνται με νέους, των youth workers, δεν υπάρχει επίσης μετάφραση στα ελληνικά, και έχουμε και τις δραστηριότητες συμμετοχής νέων. Οι επιπλέον δραστηριότητες, τύποι δραστηριοτήτων θα μπορούσαμε να πούμε που εισήχθησαν στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περίοδου, είναι η δράση που αφορά στο Discovery EU, που θα τρέξει από το 2022, καθώς και η διαπίστευση Erasmus στο πλαίσιο της βασικής δράσης 1. Στη βασική δράση 2 έχουμε δύο επιμέρους τύπους δραστηριοτήτων. Έχουμε τις συμπράξεις συνεργασίας και τις συμπράξεις μικρής κλίμακας. Στη βασική δράση 3 και για τον τομέα της νεολαίας υποβάλλεται σε κεντρικό επίπεδο αιτήσεις για τον τύπο δραστηριότητας Ευρωπαϊκή Νεολαία μαζί.
Για τη βασική δράση 1, προχωράμε στην επόμενη διαφάνεια, παρακαλώ. Για τη βασική δράση 1, λοιπόν, υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής όλων των τύπων των οργανώσεων, μη κυβερνητικές οργανώσεις, σωματεία, σύλλογοι, ακαθώς και ο τύπος που λέμε άτυπη ομάδα νέων, δηλαδή στην επόμενη διαφάνεια, αν θέλετε. Ευχαριστώ. Οι άτυπες ομάδες νέων δίνουν δυνατότητα σε νέους από 13 έως 30 ετών, τουλάχιστον 4 άτομα, τα οποία δεν έχουν κάποια νομική μορφή, απλά θέλουν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα και να κερδίσουν τα ωφέλη και τις γνώσεις και τις δεξιότητες που δίδονται μέσα από αυτό, να συμμετάσχουν ισότιμα στις δραστηριότητες που προσφέρει το πρόγραμμα. Και στον τομέα της νεολαίας. Στη βασική δράση 1, λοιπόν, στην επόμενη διαφάνεια μπορούμε να δούμε ανάπτυξη για τον πρώτο τύπο δραστηριοτήτων που αφορά στις ανταλλαγές νέων. Οι ανταλλαγές νέων είναι στην ουσία συναντήσεις μεταξύ δύο ή περισσότερων ομάδων από δύο τουλάχιστον διαφορετικές χώρες, οι οποίες στόχοι είναι στην επόμενη διαφάνεια. Στόχος των ανταλλαγών νέων είναι να έρθουν σε επαφή μεταξύ τους με από διαφορετικές χώρες και να ανταλλάξουν απόψεις, γνώσεις, δεξιότητες πάνω σε θέματα που αφορούν στα ενδιαφέροντά τους και κυρίως έχουν να κάνουν με την πολιτισμική μάθηση, συνδέονται με τις προτεραιότητες που αναπτύξαμε προηγουμένως. Στην ουσία, αυξάνουν την ευαισθητοποίησή τους πάνω σε κοινωνικά ζητήματα που άπτονται των ενδιαφερόντων τους, είτε των ομάδων νέων όπως ανέφερα προηγουμένως, είτε των οργανώσεων οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας και θέλουν να αναπτύξουν τις γνώσεις τους και τις δεξιότητές τους πάνω σε ζητήματα που επιθυμούν και εντάσσονται στους στόχους του προγράμματος. Στις ανταλλαγές νέων έχουμε τουλάχιστον δύο οργανισμούς από δύο διαφορετικές χώρες, όπου αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε τη διμερή ανταλλαγή. Μπορούμε να έχουμε τριμερείς ανταλλαγές, δηλαδή από τρεις χώρες, τρεις ομάδες από τρεις χώρες, και πολυμερείς ανταλλαγές που είναι από τέσσερις χώρες μέχρι από πάνω τέσσερις ομάδες, τέσσερις διαφορετικές ομάδες από τέσσερις διαφορετικές χώρες και παραπάνω. Η διάρκεια του σχεδίου μπορεί να είναι από 3 στους 24 μήνες, ενώ εδώ πέρα έχουμε τη δυνατότητα μάλλον υπάρχει κυρίως δραστηριότητα. Έχουμε τη διάρκεια του σχεδίου που είναι από 3 έως 24 μήνες, ενώ η κυρίως ανταλλαγή διαρκεί από 5 έως 21 μέρες, η κυρίως δραστηριότητα. Στις ανταλλαγές νέων, το ελάχιστο αριθμό συμμετεχόντων είναι 16 και ο ανώτατος είναι 60 συμμετέχοντες. Επαριτέρω, υπάρχει ένας επικεφαλής ανά ομάδα και ένας συντονιστής facilitator που να είναι τουλάχιστον 18 ετών. Έχω προχωρήσει αρκετά στις διαφάνειες, γιατί, για να μην τρώω το χρόνο βασικά. Οπότε έχω προχωρήσει με στη βασική δράση ένα όσον αφορά στα σχέδια κινητικότητας για τους εργαζομένους, για τους youth workers. Εδώ πέρα έχουμε τρεις τύπους επιμέρους δραστηριοτήτων. Έχουμε τις δραστηριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης, έχουμε τις δραστηριότητες ανάπτυξης συστήματος και προβολής και τη δυνατότητα προπαρασκευαστικών συναντήσεων. Ο στόχος αυτών των δραστηριοτήτων, μπορούμε να δούμε στην επόμενη διαφάνεια, στην ουσία ποιος είναι. Οι youth workers, που όπως είπαμε είναι άτομα που δουλεύουν για τους νέους, μπορούν να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους, να βελτιώσουν την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουν σε νέους, τόσο αυτοί σαν άτομα, όσο και οι οργανώσεις από τις οποίες προέρχονται. Να βελτιώσουν τον τρόπο λειτουργίας τους, έτσι ώστε να μπορέσουν να δώσουν μεγαλύτερες να δώσουν περισσότερες δυνατότητες και περισσότερη ευκαιρία για γνώση στις ομάδες στόχους τους. Ταυτόχρονα, υπάρχει και τοπικός αντίκτυπος, καθώς αφού υλοποιούνται τα σχέδια αυτά σε τοπικό επίπεδο, αναπτύσσεται, μεγεθύνεται και ο αντίκτυπος που έχουν και στους νέους που ζουν στις περιοχές αυτές που υλοποιούνται τα σχέδια. Στην επόμενη διαφάνεια μπορούμε να δούμε ότι και εδώ, όπως και στις ανταλλαγές, πρέπει να έχουμε τουλάχιστον δύο οργανώσεις από δύο διαφορετικές χώρες, αυτός είναι ο ελάχιστος αριθμός. Προς τα πάνω δεν έχουμε πρόβλημα, δεν έχουμε κάποιο περιορισμό, αρκεί το σύνολο των συμμετεχόντων να είναι 50 άτομα. Και αυτό που συστήνουμε πάντα είναι να υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ των ατόμων, του αριθμού των συμμετεχόντων που προέρχονται από κάθε χώρα. Αυτό
για να τηρείται μια ισορροπία όσον αφορά τη διαπολιτισμική διάσταση των σχεδίων. Να μην είναι δηλαδή 10 Έλληνες και 2 Ισπανοί, για παράδειγμα. Και εδώ οι κυρίως σχέδια μπορούν να διαρκέσουν από 3 έως 24 μήνες, ενώ η κυρίως δραστηριότητα είναι από 2 έως 60 μέρες. Τέλος, στην επόμενη διαφάνεια, η τρίτη δραστηριότητα που μπορεί να υλοποιηθεί στο πλαίσιο της βασικής δράσης 1 είναι η δραστηριότητα συμμετοχής νέων. Εδώ πέρα έχουμε τύπους δραστηριότητες, τίποτα οι δραστηριότητες που μπορούν να υλοποιηθούν εδώ έχουν να κάνουν με την ενίσχυση της συμμετοχής των νέων στα κοινά. Δηλαδή, ζητήματα που άπτονται των δημοκρατικών θεσμών, των τρόπων που μπορούν να συμμετάσχουν οι νέοι στη χάραξη πολιτικής, μπορούν να υποβληθούν στο πλαίσιο αυτής της δραστηριότητας. Στην επόμενη διαφάνεια μπορούμε να δούμε ότι στη δραστηριότητα αυτή έχουμε τη δυνατότητα, μια δυνατότητα να υλοποιηθεί το σχέδιο είτε σαν εθνική δραστηριότητα, οπότε έχουμε έναν οργανισμό, με ένας οργανισμός από την Ελλάδα υλοποιεί το σχέδιο στην Ελλάδα μόνο, αλλά υπάρχει και δυνατότητα της διακρατικής δραστηριότητας, όπου και εδώ πάλι έχουμε τον ελάχιστο αριθμό τουλάχιστον 2 οργανώσεις από 2 διαφορετικές χώρες. Η διάρκεια του σχεδίου και εδώ είναι από 3 έως 24 μήνες. Όσον αφορά στη βασική δράση 1, όπως είπαμε, έχει και η δυνατότητα της διαπίστευσης για τη βασική δράση 1, όπου εδώ πέρα μπορεί μια οργάνωση που έχει ένα μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και θέλει να κάνει μια σειρά από δραστηριότητες σε βάθος χρόνου, και όταν λέμε βάθος χρόνου, εννοούμε από 3 έως 7 χρόνια που είναι η λήξη του προγράμματος, να έρθει να υποβάλει αίτηση και πρώτα να διαπιστευτεί στο πλαίσιο της βασικής δράσης 1 και μετά να έρθει να υποβάλει αιτήσεις στο αντίστοιχο round για χρηματοδότηση. Στην επόμενη διαφάνεια βλέπουμε την επόμενη καινοτομία, αν μπορούμε να πούμε τον όρο, που εισήχθη στο πρόγραμμα για την περίοδο 2021-2027, που αφορά στην πρωτοβουλία Discovery You, και εδώ δίδεται η δυνατότητα σε νέους 18 ετών να αποκομίσουν γνώσεις και να ανακαλύψουν τη διαφορετικότητα, την πολυμορφία της Ευρώπης μέσα από ένα ταξίδι που μπορούν να πηγαίνουν σε διάφορες περιοχές, σε διάφορες πόλεις της Ευρώπης, πόλεις, των ευρωπαϊκές πόλεις, και να αποκομίζουν διαφορετικές εμπειρίες. Η δραστηριότητα αυτή θα υλοποιηθεί κεντρικά, αποκεντρωμένα σε εθνικό επίπεδο, από το επόμενο έτος. Στην επόμενη διαφάνεια υπάρχουν περίοδοι υποβόλης αιτήσεων που και για το 2021 έχουν παρέλθει. Δεν έχουμε ακόμα κάποια επίσημη πληροφόρηση για το πότε θα είναι οι επόμενες ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων για το 2022, αλλά αναμένονται άμεσα. Και στην επόμενη διαφάνεια πάμε στη βασική δράση 2. Στην επόμενη, ευχαριστώ. Όπου χωρίζονται σε δύο επιμέρους τύπους δραστηριοτήτων, όπως σας είπα και στην αρχή, στις συμπράξεις συνεργασίας και στις συμπράξεις μακρύς κλίμακας. Εδώ πέρα, ποιος είναι ο στόχος? Εδώ πέρα έρχονται οργανώσεις που έχουν ένα μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και θέλουν να δημιουργήσουν κάποια παραδοτέα, να κάνουν κάποια σχέδια που να αποσκοπούν στην οικοδόμηση της ικανότητας των οργανισμών, των δυνατοτήτων που μπορούν να παράσχουν στις ομάδες στόχου τους, στο να προωθήσουν την καινοτομία, στο να διευκολύνουν το μετασχηματισμό και την αλλαγή, και μπορούν να υποβάλουν αίτηση στη συγκεκριμένη δράση. Εδώ πέρα, όπως έρχεται και στην επόμενη σελίδα, μπορούν να λάβουν μέρος οποιοδήποτε τύπου φορέας, δημόσιοι, ιδιωτικοί, κερδοσκοπικού και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ο μόνος περιορισμός όμως εδώ είναι ότι δεν μπορούν να λάβουν μέρος οι άτυπες ομάδες, όπως αναφέραμε στη βασική δράση 1. Ο μήνυμος αριθμός συμμετεχόντων οργανισμών στη συγκεκριμένη δράση είναι τουλάχιστον 3 οργανισμοί από 3 διαφορετικές χώρες του προγράμματος. Στην επόμενη σελίδα βλέπουμε ότι θα πρέπει το σχέδιο να ανταποκρίνεται σε τουλάχιστον μία οριζόντια προτεραιότητα και τουλάχιστον μία τομεακή. Και η διάρκεια του σχεδίου είναι από 12 έως 36 μήνες. Στην επόμενη διαφάνεια βλέπουμε τις πράξεις μικρής κλίμακας, που στην ουσία εδώ πέρα τι έχουμε. Εδώ πέρα δείχνει τη δυνατότητα μέσα από αυτή τη δράση σε οργανώσεις που έχουν μικρότερη εμπειρία, είναι νεοσερχόμενες στο πρόγραμμα, αλλά θέλουν να υποβάλουν έτσι συγκεκριμένη δράση, έχουν σκοπό να στηρίξουν ομάδες με λιγότερες ευκαιρίες, μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στο πλαίσιο των συμπράξεων μικρής κλίμακας. Όπως και στις συμπράξεις συνεργασίας,
Στην επόμενη σελίδα βλέπουμε ότι και εδώ μπορούν να λάβουν κάθε τύπος οργάνωσης να λάβει μέρος, σαν την επιλέξιμη προς χρηματοδότηση, εκτός από τις άτυπες ομάδες νέων. Και εδώ χρειαζόμαστε τουλάχιστον, το μήνυμο είναι τουλάχιστον δύο οργανώσεις από δύο διαφορετικές χώρες του προγράμματος. Μπορούμε να προχωρήσουμε στις διαφάνειες αρκετά. Ωραία. Γιατί είναι το ίδιο και να φτάσουμε στο δίκτυο. Πριν φτάσουμε στο δίκτυο Europlus, είμαστε ενεργοί σε όλα τα social media όσον αφορά στο Erasmus Plus Group και στο σελίδα μας, όπου αναβάζουμε συχνά σε καθημερινή βάση ενημερώσεις και ανακοινώσεις σχετικές με το πρόγραμμα. Και στην επόμενη σελίδα θα πούμε λίγα πράγματα για το δίκτυο Eurodesk, που το δίκτυο Eurodesk λειτουργεί υποστηρικτικά, παρέχει στην ουσία πληροφόρηση και λειτουργεί υποστηρικτικά προς τα δύο προγράμματα, το Erasmus Plus και το Δρομέα της Νεολαίας και το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, που θα σας μιλήσω αμέσως μετά. Το Eurodesk, λοιπόν, είναι μια διεθνής μη κερδοσκοπική οργάνωση που ιδρύθηκε το 1990 και παρέχει πληροφόρηση στους νέους και σε όσους δουλεύουν και εργάζονται με τους νέους ή για τους νέους, προσφέροντας πληροφόρηση για τις ευκαιρίες κινητικότητας που υπάρχουν στην Ευρώπη. Στην επόμενη διαφάνεια βλέπουμε ενδεικτικά μια σειρά από υπηρεσίες που παρέχονται μέσα από το Eurodesk, όπως είναι η δωρεάν και εξειδικευμένη καθοδήγηση και υποστήριξη σε θέματα νεολαίας προς τους νέους ενδιαφερομένους, η προώθηση και διάχυση της ευρωπαϊκής πληροφορίας, η δικτύωση και δραστηριοποίηση, η προώθηση του διαλόγου για την εφαρμογή πολιτικών που αφορούν στην νεολαία. Με λίγα λόγια, αν ένας νέος, έχει μια απορία σχετικά με τα ευρωπαϊκά προγράμματα και τις δυνατότητες κινητικότητας, το μόνο που χρειάζεται να κάνει είναι να στείλει ένα μήνυμα στο Eurodesk, στο τέλος θα δείτε τα στοιχεία επικοινωνίας και να ζητήσει πληροφόρηση και εμείς θα παρέχουμε την πληροφόρηση που χρειάζεστε και θα προσπαθήσουμε να σας καθοδηγήσουμε σχετικά. Στην επόμενη σελίδα βλέπετε ότι η δομή, όσον αφορά στη δομή του Eurodesk, υπάρχουν τεχνικά κέντρα Eurodesk που υπάρχουν σε κάθε χώρα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την Ελλάδα είναι το MEDEVIM, ενώ στην επόμενη σελίδα βλέπουμε ότι υπάρχει δυνατότητα και στην Ελλάδα το εφαρμόζουμε πλέον, υπάρχει συνεργασία με τοπικούς εκπροσώπους, οι οποίοι λειτουργούν ως πολλαπλασιαστές του κεντρικού εθνικού κέντρου. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα έχουμε αποκεντρωμένο από γεωγραφικά διάσπαρτα στην Επικράτεια πολλαπλασιαστές του Eurodesk, οι οποίοι σε συνεργασία και με το Εθνικό Κέντρο Eurodesk παρέχει πληροφόρηση σε νέους με σκοπό να μπορέσουμε να φτάσουμε να στείλουμε την πληροφόρηση σε όλα τα μέρη της Ελλάδας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τέλος, όσον αφορά στο Eurodesk, υπάρχει το ευρωπαϊκό πόρταλ στην επόμενη σελίδα, το European Youth Portal, στο οποίο ανεβαίνει όλη η πληροφόρηση που αφορά σε ζητήματα νεολαίας και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στην επόμενη σελίδα, αν θέλετε, προχωρήστε. Αυτό είναι το European Youth Portal που μόλις περιέγραψα. Και στην τελευταία σελίδα υπάρχουν τα social media, όπου και εδώ είμαστε ενεργοί και στο Eurodesk, στο Instagram και στο Facebook. Αμέσως θα περάσω στην επόμενη παρουσίαση που αφορά στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης και θα σας πάρω πάνω από 2 λεπτά, το υπόσχομαι. Όσον αφορά λοιπόν το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, είναι το άλλο πρόγραμμα που έχουμε σαν Εθνική Μονάδα Συντονισμού στο ΕΝΕΔΙΒΗΝ και στην ουσία εδώ πέρα ο σκοπός του είναι μέσα από το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Στόχοι είναι η αντιμετώπιση των σύγχρονων κοινωνικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η σημερινή κοινωνία, η προώθηση της κοινωνικής συνοχής, η ενδυνάμωση της νεολαίας και η δημιουργία και ο αντίκτυπος. Στην επόμενη σελίδα θα τα δείτε. Στην ουσία, λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε δράσεις που αφορούν σε ζητήματα που άπτονται της έννοιας της αλληλεγγύης και υλοποιούνται σε τοπικό επίπεδο με σκοπό το να δημιουργείται, που να έχει το δυνατό μεγαλύτερο τοπικό αντίκτυπο στις τοπικές κοινωνίες στις οποίες υλοποιούνται τα σχέδια του εθελοντισμού. Όσον αφορά στις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, αυτές πάλι συνίστανται στην προώθηση της ένταξης, της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής, των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής και της προώθησης της αειφορίας, καθώς και στον ψηφιακό μετασχηματισμό.
Υπάρχουν δύο τύποι δραστηριοτήτων που μπορούν να υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και αυτά είναι τα σχέδια εθελοντισμού και τα σχέδια αλληλεγγύης. Τα σχέδια αλληλεγγύης είναι σχέδια που υλοποιούνται σε τοπικό επίπεδο από ομάδες νέων τουλάχιστον 5 ατόμων ηλικίας 18 έως 30 ετών και μπορούν να διαρκέσουν από 2 έως 12 μήνες. Τι έχουμε εδώ, οτιδήποτε αφορά, υπάρχει ότι οποιαδήποτε ανησυχία έχουν σε επίπεδο τοπικό οι νέοι και αφορούν με τις προτεραιότητες που σας είπα προηγουμένως, δηλαδή ένας καθαρισμός παραλίας, μια αναδάσωση, μια δράση που να συνεισφέρει στον συνάνθρωπο και να ενέχει την έννοια της αλληλεγγύης, μπορεί να υποβάλει αίτηση στη συγκεκριμένη δραστηριότητα για να μπορέσει να συνεισφέρει στην τοπική κοινωνία στην οποία ζει. Και επίσης, μην διβάζετε την παρουσία σου, δεν χρειάζεται να το πω. Τα λέω καλύτερα έτσι. Και έχουμε τα σχέδια εθελοντισμού, τα οποία εδώ πέρα έχουμε τη δυνατότητα σε οργανώσεις να πιστοποιηθούν, να φέρουν το quality label. Το quality label είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για να πρέπει να φέρει ένας φορέας, να απονεμηθεί σε ένα φορέα για να έχει τη δυνατότητα να υλοποιήσει σχέδια εθελοντισμού. Και τι είναι τα σχέδια εθελοντισμού? Ένας φορέας πιστοποιείται μέσα από το quality, παίρνει το quality label και εκεί αναπτύσσει μία σειρά από δραστηριότητες τις οποίες χρειάζεται την υποστήριξη νέων εθελοντών από τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι θα έρθουν να συνεισφέρουν με την εθελοντική τους δράση στην υλοποίηση των δραστηριοτήτων αυτών. Οι δραστηριότητες αυτές μπορούν να έχουν να κάνουν με το περιβάλλον, μπορούν να έχουν να κάνουν με την κοινωνική ένταξη, γενικότερα δραστηριότητες τις οποίες υλοποιεί ο φορέας και έχουν να κάνουν με την πρόθεση της έννοιας της αλληλεγγύης. Οι δραστηριότητες του εθελοντισμού διαρκούν από 2 έως 12 μήνες και έχουμε την δυνατότητα και του ομαδικού εθελοντισμού για δραστηριότητες μεγαλύτερου ελληνικού που θέλει να διακεί ένας φορέας να κριθεί και να φιλοξενήσει μία ομάδα εθελοντών από 10 έως 40 εθελοντές ταυτόχρονα για να μπορέσει να τρέξει μία δραστηριότητα ομαδικού εθελοντισμού. Επίσης, δίδεται η δυνατότητα και σε άτομα με λιγότερες ευκαιρίες να υλοποιήσουν εθελοντισμό short term, βραχυπρόθεσμο, από 2 εβδομάδες έως 2 μήνες και εδώ, έτσι ώστε να δοθεί δυνατότητα σε όλους ισότιμα να συμμετάσχουν και να έχουν όφελος από τις ευκαιρίες που παρέχει το πρόγραμμα. Και εδώ πέρα είμαστε ενεργοί. Θα βρείτε τα European Solidarity Corps Greece είμαστε στο Facebook και European Solidarity Corps GR στο Instagram. Αυτά και παραμένω στη διάθεσή σας αν έχετε τυχόν ερώτησης. Ευχαριστώ πολύ. Πολλές και σημαντικές πληροφορίες μας δώσατε κι εσείς, κυρία Φιλίνη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όπως είπαμε, θα απαντήσουμε τις ερωτήσεις στο τέλος, να κλείσουμε τον κύκλο με τις ομιλίες, να δώσουμε το λόγο στην κυρία Ισμήνη Ιωάννα Παπαγιανοπούλου, συντονίστρια του προγράμματος, και αμέσως μετά θα προχωρήσουμε στις ερωτήσεις. Καλό μεσημέρι, κυρία Παπαγιανοπούλου. Καλό μεσημέρι. Είμαι συντονίστρια του προγράμματος Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων από το Ίδρυμα Νεολαίας και Διαβιομάθησης. Είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά που συμμετέχουμε για άλλη μία χρονιά στο συγκεκριμένο θεσμό. Θα σας κάνω μία σύντομη παρουσίαση του προγράμματος και ποια είναι τα ωφέλη του. Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων υλοποιείται από το Ίδρυμα Νεολαίας και Διαβιομάθησης υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Βασικό κριτήριο της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, αν είσαι από 13 έως 30 ετών, μπορείς να αποκτήσεις αυτή την κάρτα, όπου μπορεί να έχεις πρόσβαση σε χιλιάδες προνόμια και εκπτώσεις, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Η δραστηριότητά της είναι συγκεκριμένη. Είναι μια ατομική κάρτα η οποία προσφέρει εκπτώσεις και προνόμια τόσο σε προϊόντα και υπηρεσίες. Συγκεκριμένα εδώ έχω την κάρτα, είναι αυτής της μορφής η κάρτα, η οποία στο μπροστινό μέρος φέρει το ονοματεπώνυμο του κατόχου με λατινικούς χαρακτήρες, την ημερομηνία γέννησης, γιατί βασικό κριτήριο είναι από 13 μέχρι 30. Έχει άλλο ένα πεδίο που είναι μέχρι πότε ισχύει και ένα μοναδικό κωδικό. Αυτό είναι το πίσω μέρος της καρτούλας και με τη συγκεκριμένη καρτούλα, επιδεικνύοντας στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και φορείς, μπορείτε να λαμβάνετε τις εκτόσεις που έχουν δεσμευτεί αντίστοιχα. Η κάρτα αυτή παρέχει προνόμια στην Ελλάδα και σε άλλες 35 χώρες, όπως είναι
Εμείς, όπως ανέφερα, η Κύπρος, η Ιταλία, η Ισπανία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Φιλανδία, η Σουηδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και πολλές ακόμη χώρες. Συγκεκριμένα το κατάλογο μπορείτε να τον βρείτε στην ιστοσελίδα του European Youth Card Association και έχει ένα πεδίο που έχει τις χώρες και αντίστοιχα όλες τις εκτόσεις. Να αναφέρω ότι συνολικά οι εκτόσεις από τις 36 χώρες που συμμετέχουμε και υλοποιούμε το πρόγραμμα είναι πάνω από 42.000. Το όραμα της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων είναι να προσφέρει σημαντικά μειωμένες τιμές, υπηρεσίες και προϊόντα για τους νέους σε όλη την Ευρώπη και παράλληλα προάγει την κινητικότητα, την ενεργοποίηση και την αυτονόμηση των νέων. Σε αυτό το σημείο να αναφέρω ότι οι 36 χώρες που λαμβάνουν μέρος δεν χρειάζεται να είναι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα, συντονίζεται από τον οργανισμό European Youth Card Association, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Στην Ελλάδα συντονίζεται από το Ίδρυμα Νεολαίας και Διαβιομάθησης σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διαβιομάθησης και Νεολαίας. Συγκεκριμένα, αυτό το διάστημα τα μέλη μας αγγίζουν τα 12.000 και οι συνεργαζόμενοι φορείς και επιχειρήσεις πάνω από 270. Όλες τις επιχειρήσεις και τους φορείς οι οποίοι αποτελούν το δίκτυο συνεργατών της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων μπορείτε να το βρείτε στην ιστοσελίδα μας που είναι europeanyouthcard.gr. Αντίστοιχα στα social media Facebook και Instagram, στο Facebook είναι European Youth Card Greece και στο Instagram είναι europeanyouthcard.gr. Σε αυτό το σημείο να αναφέρω επίσης ότι οι συνεργάτες μας εντάσσονται εντελώς δωρεάν στο δίκτυό μας, απλά δεσμεύονται να προσφέρουν την ανάλογη έκπτωση την οποία επιθυμούν προς τους κατόχους της κάρτας. Από τον Φλεβάρι του 2021 έχουμε εφαρμόσει τρεις κατηγορίες τιμολογιακής πολιτικής. Συγκεκριμένα έχουμε την κάρτα που διαρκεί για ένα έτος και κοστίζει 10 ευρώ, για δύο έτη που κοστίζει 17 ευρώ και για τρία έτη που κοστίζει 24 ευρώ. Οι μέθοδοι παραλαβής της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων είναι τρεις. Αρχικά μπαίνετε στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, το europeanyouthcard.gr, συμπληρώνετε τα στοιχεία σας και μπορείτε να επιλέξετε τρεις τρόπους. Είτε παραλαβή από τα γραφεία μας που είναι Αθήνα και Θεσσαλονίκη, είτε παράδοση μέσω courier στο σπίτι σας που υπάρχει μια επιπλέον χρέωση στα 2 ευρώ, είτε παραλαβή από το κατάστημα Vodafone. Συγκεκριμένα, η παραλαβή από το κατάστημα Vodafone είναι μία μέθοδος παραλαβής καινούρια, με την οποία έχουμε συνεργαστεί με τη Vodafone, που είναι και μία από τις μεγαλύτερές μας επιχειρήσεις. Όπως προείπα, κάνετε αίτηση στο europeanyouthcard.gr, συμπληρώνετε τα στοιχεία σας, επιλέγετε σαν τρόπο παραλαβής το κατάστημα Vodafone της περιοχής σας και αφού εκδοθεί η κάρτα σας από εμάς από τα γραφεία μας, λαμβάνετε ένα email το οποίο σας ειδοποιεί ότι μπορείτε να πάτε να παραλάβετε την κάρτα σας από το ανάλογο κατάστημα. Να φέρω ότι η επιλογή του καταστήματος Vodafone δεν επιφέρει κάποια έξτρα χρέωση, είτε παραλαβή από τα γραφεία Αθήνα Θεσσαλονίκη, είτε από κάποιο Vodafone κατάστημα της περιοχής σας, είναι εντελώς δωρεάν. Η χρέωση γίνεται μόνο αν επιλέξετε να σας έρθει στην οικία σας. Το δίκτυο συνεργατών μας έχει διάφορους τομείς. Αυτά είναι καταστήματα με διάφορες υπηρεσίες που μπορεί να έχουν. Είναι ο αθλητισμός, η ψυχαγωγία, η υγεία και ομορφιά, ο τουρισμός, ο πολιτισμός, οι μεταφορές και η μόρφωση και η εκπαίδευση. Οι συνεργάτες Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, παραδείγματος χάρη στο κομμάτι της εκπαίδευσης, είναι το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Όλα αυτά τα πανεπιστήμια προσφέρουν εκτόσεις στα e-learning προγράμματά τους. Παραδείγματος χάρη, στο Ελληνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών έχουμε 30% έκπτωση με την επίδειξη της κάρτας. Αντίστοιχα, υπάρχουν εκτόσεις μαθήματα drone. Επίσης, συνεργαζόμαστε με φροντιστήρια ξένων γλωσσών πανελλαδικά για να μπορέσουμε να καλύψουμε το εύρος, το ηλικιακό εύρος, γιατί συνήθως η μικρότερη ηλικία είναι αυτό που ζητάνε περισσότερο. Επίσης, συνεργαζόμαστε με το City Unity College που προσφέρει μεγάλη έκπτωση σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα. Στις μεταφορές τώρα έχουμε τα κτέλη Θεσσαλονίκης, έχουμε την Τρένοσε, τα οποία αναφέρονται στα δρομολόγια Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Έχουμε με τον ΟΑΣΤ που έχουν εκτόσεις στις απεριόριστες κάρτες διαδρομών. Μετά έχουμε στις ακτοπλοϊκές υπηρεσίες αντίστοιχα εκτόσεις, σαν Neckline, Superfast, μηνοϊκές γραμμές.
Επίσης, έχουμε μενοικίαση μεταφορών, αυτοκινήτων και το καθεξής, AVs, budget, advanced car rental. Επίσης, ένα άλλο κομμάτι σημαντικό για μας είναι ο αθλητισμός. Επομένως, σε διάφορους ομίλους, είτε είναι το skydiver όπως είναι Athens, είτε στο οπλοϊκός ομίλος Πειραιός, είτε κάποιο γυμναστήριο, εμείς προσπαθούμε αντίστοιχα να αυξήσουμε το δίκτυο και να μπορέσουν και να έχουν και εκεί εκτόσεις οι κάτοικοι. Στον πολιτισμό, στην είσοδο σε διάφορα μουσεία ή παραδείγματος χάρη στο Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ που διοργανώνει δικές του εκδηλώσεις και προγράμματα, υπάρχουν εκτόσεις. Οι υπηρεσίες μας συνεργαστήκαμε τώρα πρόσφατα, είναι μία από τις μεγαλύτερες αντίστοιχα συνεργασίες μας με τα Factory Outlet στο αεροδρόμιο και στο κατάστημα στην Πειραιώς, στο που έχουμε κάποια έξτρα 10% έκπτωση στις εταιρείες που, σε κάποιες μάλλον από τις εταιρείες που έχει το Factory. Στα Minerva και στα Mad Fashion που αντίστοιχα έχουν πολύ μεγάλα καταστήματα στην Ελλάδα, στους κινηματογράφους Odeon, στα Hard Rock Cafe, και στη Vodafone, που είναι μία από τις μεγαλύτερες μας συνεργασίες, μιας και είναι το σημείο παραλαβής της. Στον τουρισμό συνεργαζόμαστε με διάφορα ξενοδοχεία, είτε καλοκαιρινού τύπου, είτε χειμερινού, για να μπορέσουμε να καλύψουμε όλες τις ανάγκες. Με το εκδρομή.gr αντίστοιχα, που είναι site στο οποίο μπορείτε να κλείνετε τα ξενοδοχεία σας, έχουμε και εκεί έκπτωση. Τώρα, να σας πω το εξής. Το προσεχές διάστημα θα κοινοποιηθεί γενικά στο κοινό μας και άλλες ακόμα μεγάλες συνεργασίες που είναι προς το στάδιο της υλοποίησης. Έχουμε δεσμευτεί γενικότερα απέναντι σε όλους τους νέους της χώρας και έχουμε προσπαθήσει και θεωρούμε ότι έχουμε καταφέρει αρκετά να αυξήσουμε τις επιχειρήσεις για να μπορέσουν να έχουν και οι νέοι καλύτερες παροχές και υπηρεσίες. Τώρα, στο κομμάτι των διαγωνισμών, καθώς η παρουσία μας είναι αρκετά ενεργή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πραγματοποιούμε σε τακτά χρονικά διαστήματα διαγωνισμούς giveaways, όπως φαίνονται και εδώ στη διαφάνεια, με χορηγίες των συνεργατών μας, οι οποίοι αποδεικνύουν ακόμη περισσότερο την προσφορά τους στην κοινωνική δράση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων και την έμπρακτη στήριξή τους στους νέους της χώρας μας. Παραδείγματος χάρη, αυτοί είναι κάποιοι από τους διαγωνισμούς που έχουμε υλοποιήσει στα social media μας, στο Facebook και στο Instagram. Παραδείγματος χάρη, το Drone University είχε προσφέρει 2 εκπαιδεύσεις χειριστών σε 2 κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, το φροντιστήριο Ευρωδιάσταση 2 υποτροφίες φοιτηση αγγλικής γλώσσας, giveaway με το Dio Jewelry αντίστοιχα που είχαμε δώσει κοσμήματα, και με το Βίλα Ηλίας Καλτέρα Hotel στη Σαντορίνη που είχαμε δώσει ένα δίκλινο δωμάτιο σαν δώρο. Γενικότερα και το προσεχές διάστημα θα υλοποιηθούν και άλλοι διαγωνισμοί στο πλαίσιο ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων και, και των καλύτερων υπηρεσιών μας. Αυτή είναι μία δράση που είχαμε κάνει την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Νέων που ήταν Δευτέρα 24 Μαΐου μέχρι την Κυριακή 30 Μαΐου, είχαμε προσφέρει την ετήσια συνδρομή με ένα 30% έκπτωση. Είναι δράσεις που προσπαθούμε συχνά πυκνά να υλοποιούμε για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε σε όλη την κατάσταση που διανύουμε και να είμαστε δίπλα στους νέους. Αντίστοιχα, άλλος ένας μεγάλος διαγωνισμός που είχαμε κάνει, πέρα από την έκπτωση των καρτών, ήταν να δώσουμε και κάποιες δωρεάν κάρτες και σε αυτούς που διεκδικούσαν, αλλά και στους φίλους τους αντίστοιχα που κάνουν tag στο Instagram. Τέλος, να σας αναφέρω ότι είμαστε προς το στάδιο υλοποίησης της ψηφιοποίησης της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, για να μπορούν να είναι διαθέσιμοι και σε συσκευές Android και iOS, πέρα από την κάρτα που μπορούν να έχουν στο χέρι τους, να την έχουν και στο κινητό τους. Ευχαριστούμε πολύ. Για οτιδήποτε θέλετε μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας, European Youth Card Greece. Εκεί έχει όλα τα στοιχεία, έχει τα στοιχεία επικοινωνίας και οτιδήποτε θέλετε μπορείτε είτε mail να μας στείλετε είτε να μας καλέσετε. Ευχαριστούμε την κυρία Εσμήν Ιωάννα Παπαγιανοπούλου για όλες αυτές τις κρίσιμες πληροφορίες για τους νέους. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τις ερωτήσεις. Εσείς
μπορείτε να πάρετε το λόγο για να απαντήσετε ή να προσθέσετε. Εάν κάποιος ομιλητής πει κάτι, μπορεί κάποιος άλλος να προσθέσει. Λοιπόν, πόσες φορές μπορεί να συμμετάσχει κάποιος σε Εράσμους? Υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα και στις προπτυχιακές και στις μεταπτυχιακές σπουδές? Ή και για το Εράσμους για νέους επιχειρηματίες μετέπειτα στη ζωή του, είναι η πρώτη ερώτηση. Ωραία, να απαντήσω εγώ. Όπως είπα και στην παρουσίασή μου, κάποιος φοιτητής ή φοιτήτρια μπορεί να μετακινηθεί από 2 έως 12 μήνες ανακύκλου σπουδών. Πρακτικά αυτό σημαίνει, μπορεί να πάει έως 12 μήνες ως προπτυχιακός, έως 12 ως μεταπτυχιακός, έως 12 ως διδακτορικός. Στην πράξη, η αλήθεια είναι ότι μετακινούνται συνήθως 3 μήνες με 6 μήνες. Μπορεί όμως κάποιος να συνδυάσει 3 μήνες μετακίνηση για σπουδές σε ένα έτος, επόμενο έτος να βάλει ένα εξάμηνο πρακτική άσκηση και πλέον με τις καινούργιες ευκαιρίες που δίνονται να κάνει και μια βραχυχρόνια κινητικότητα που είπαμε ότι είναι από 5 μέρες έως 30 μέρες σε συνδυασμό με εικονική κινητικότητα. Και από όσο ξέρω, το Εράσμους για νέους επιχειρηματίες έχει άλλη πηγή χρηματοδότησης, δεν χρηματοδοτείται από εμάς. Κατά συνέπεια, μπορεί κάποιος να κάνει και Εράσμους για νέους επιχειρηματίες και αν δεν κάνω λάθος, Αναστασία, μπορεί να κάνει εντωμεταξύ και, και στον τομέα της νεολαίας κινητικότητα. Ναι. Θέλετε να προσθέσετε κάτι, κυρία Φιλίνη, σε αυτό το θέμα? Όχι, δεν, αυτό, σύμφωνα με αυτό, κυρία Μαυρογιώργο, αρκεί να είναι ίδιος ο τύπος δραστηριότητας, για να μην υπάρχει η διπλή χρηματοδότηση. Από εκεί και πέρα, κάποιος δεν υπάρχει περιορισμός στο πόσες φορές θα υποβάλει αίτηση στο πλαίσιο του Εράσμους. Απλά δεν μπορούμε να χρηματοδοτούμε τις ίδιες δραστηριότητες. Μάλιστα. Υπάρχουν προγράμματα για άτομα άνω των 30, μας ρωτάνε εδώ οι φίλοι μας οι τηλεθεατές. Να σας πω ότι σε εμάς τους τομείς εκπαίδευσης και κατάρτισης δεν υπάρχει ηλικιακό όριο με την έννοια ότι ένας φοιτητής μπορεί να είναι μεγαλύτερος σε ηλικία. Δεν μας ενδιαφέρει, μας ενδιαφέρει ότι είναι φοιτητής. Έτσι, το ίδιο και ένας σπουδαστής ΕΠΑΛ. Μπορεί να είναι σε ένα σπερινό ΕΠΑΛ και να είναι μεγαλύτερης ηλικίας, είναι σε ένα ΙΕΚ. Άρα αυτό που μας ενδιαφέρει και αυτό που έχει σημασία είναι να είναι εγγεγραμμένος σε ένα φορέα που περιλαμβάνει χρηματοδότηση από εμάς, από τους δικούς μας τομείς. Μάλιστα. Πόσο εύκολο είναι να συμμετέχει κάποιος στο πρόγραμμα? Υπάρχει κάποιος περιορισμός στον αριθμό που των φοιτητών που συμμετέχουν? Κοιτάξτε, υπάρχουν συγκεκριμένες θέσεις που προκυρήσονται από το κάθε πανεπιστήμιο. Και με βάση αυτή την προκήρυξη υποβάλλουν αίτηση φοιτητές. Υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια που έχουν να κάνουν και με την επίδοσή τους στα μαθήματα, με το μέσο όρο βαθμολογίας, με το αν γνωρίζουν ξένες γλώσσες. Οπότε δεν είναι 100% σίγουρο ότι θα μπορέσει κάποιος να πάει. Εξαρτάται πάντοτε πόση ζήτηση υπάρχει. Υπάρχουν τμήματα που έχουν πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση και τμήματα που δεν έχουν τόσο μεγάλη ζήτηση. Ωστόσο, εγώ συμβουλεύω πάντοτε να ενημερωθούν εγκαίρως, δηλαδή από το πρώτο έτος να λάβουν πληροφορία, την πληροφορία που χρειάζεται για να μετακινηθούν το τρίτο ή το τέταρτο έτος. Αν δεν ξέρουν καλά ξένη γλώσσα, έχουν το χρόνο το μεταξύ να την βελτιώσουν. Είδαμε επίσης ότι πλέον στο καινούργιο πρόγραμμα δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην συμμετοχή ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες και που έχουν και οικονομικές δυσκολίες και κοινωνικές δυσκολίες. Δεν θα ήθελα να αποθαρρυνθεί κάποιος επειδή έχει ενδεχομένως αυτές τις δυσκολίες ή είναι ένας φοιτητής αμαία. Υπάρχουν τρόποι για να μετακινηθούν όλες αυτές τις κατηγορίες. Αρκεί να λάβει κάποιος την ενημέρωση εγκαίρως και να οργανωθεί και εγκαίρως. Γιατί πάντοτε κάνουμε την αίτηση ένα εξάμηνο πριν να υπολογίσουν όσοι μας ακούνε. Δεν είναι πάντα να κάνουμε την αίτηση σήμερα και να φύγουμε αύριο. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, ότι πρέπει να γίνονται εγκαίρως κάποια πράγματα, έτσι, πρέπει να τα προγραμματίζουμε. Τώρα, στο κομμάτι με την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων, υπάρχουν κάποια μετρήσιμα αποτελέσματα από τη χρήση της κάρτας αυτής και ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να την αποκτήσει κάποιος? Αρχικά, στο κομμάτι των μετρήσιμων, παίρνουμε feedback από τις επιχειρήσεις. Σκοπεύουμε
να κάνουμε και ένα αντίστοιχο ερωτηματολόγιο, το οποίο να ενσωματωθεί κατά τη διάρκεια της αίτησης, για να μπορούμε να πάρουμε πιο ακριβείς πληροφορίες και τους νέους. Τώρα, στο κομμάτι για να αποκτήσετε την κάρτα, το μόνο που έχει σαν κριτήριο και σαν περιορισμό είναι η ηλικία. Να είναι κάποιος από 13 μέχρι 30. Αν κάποιος είναι, ας πούμε, ημερολογιακά πηγαίνει πάντα, αν παραδείγματος χάρη έχει σε 3 μέρες τα γενέθλιά του και κλείνει τα 30, μπορεί να κάνει μία αίτηση ουσιαστικά πριν κλείσει τα 30, γιατί το σύστημα τη διαβάζει ημερολογιακά. Άρα, ο μόνος περιορισμός και η μόνη προϋπόθεση είναι κάποιος να πληρεί το ηλικιακό εύρος από 13 μέχρι 30 ετών. Μάλιστα. Τώρα, ήθελα να ρωτήσω για τον προϋπολογισμό του προγράμματος που, όπως είπα και στην εισαγωγή μου, έχει διπλασιαστεί. Θα ήθελα να αναφέρουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό, δηλαδή τι επιπλέον δυνατότητες δίνονται με την αύξηση του προϋπολογισμού του προγράμματος. Όποια κυρία θέλει μπορεί να απαντήσει. Να απαντήσουμε και οι δύο. Θες να ξεκινήσεις, Ελίνα, ή να ξεκινήσω εγώ? Κυρία Φιλίνη, έχετε το λόγο να απαντήσω. Κοιτάξτε να δείτε. Η δική μου γνώμη είναι ότι το Erasmus είναι ένα από τα πιο πετυχημένα προγράμματα, ίσως το πιο πετυχημένο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Φέτος κιόλας είναι γιορτάς και τα 35 χρόνια, οπότε το 2022. Έχει δώσει, όσον αφορά στην διπλασιασμό του προϋπολογισμού του, σημαίνει για μένα αυτό ακριβώς. Ο αντίκτυπος που έχει, οι δυνατότητες που παρέχει και η ανάγκη για να αυξηθεί η συμμετοχή. Δηλαδή, να μπορέσουν όσο το δυνατό περισσότεροι συμμετέχοντες μέσα από τις δράσεις των διαφορετικών τομέων του Erasmus Plus να αποκομίσουν τα ωφέλη, τις δεξιότητες, τις γνώσεις που τους προσφέρει το πρόγραμμα αυτό, που είναι πάρα πολύ σημαντικές, για μένα τουλάχιστον. Δηλαδή, εγώ στενοχωριέμαι που δεν είχα πάει ποτέ, δηλαδή, Erasmus. Μακάρι να είχα προλάβει να έχω κάνει, να είχα πάει, αλλά θεωρώ ότι δίνει πολλές δυνατότητες και άφησε τον προϋπολογισμό σηματοδοτεί αυτό ακριβώς. Τη βούληση να δώσει περισσότερες ευκαιρίες σε περισσότερο κόσμο. Mm-hmm. Αυτό ακριβώς, αυτός είναι ο στόχος, γι' αυτό και είναι και μεγαλύτερη και η χρηματοδότηση. Είδατε, αναφέρθηκα σε ένα top-up 250 ευρώ. Στο προηγούμενο πρόγραμμα ήταν 150 ευρώ, μέσα είναι 100 ευρώ παραπάνω το μήνα. Προσπαθούμε και εμείς στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας και σύμφωνα με τους κανόνες του προγράμματος να δώσουμε όσο δυνατόν περισσότερες ευκαιρίες σε ομάδες πληθυσμού που δεν έχουν λάβει μέρος στο πρόγραμμα, που πιστεύουν το πρόγραμμα δεν είναι για αυτούς, που πιστεύουν ότι δεν θα τα καταφέρουν ενδεχομένως. Ελπίζω στο τέλος του προγράμματος, της καινούργιας μάλλον προγραμματικής περίοδου, να είμαστε σε θέση να δείξουμε με αυτά στοιχεία ότι διευρύνθηκε η ομάδα των ατόμων που μετέχουν στο πρόγραμμα, είτε είναι φοιτητές, είτε είναι μαθητές, είτε είναι σε μεγαλύτερη ηλικία, είτε είναι καταπιζόμενοι κτλ. Γιατί πραγματικά πιστεύουμε ότι ανοίγει δρόμος, αλλάζει ζωές. Είναι το σλόγγαν του προγράμματος και το έχουμε δει στην πράξη. Και θα έλεγα να μην διστάσετε, ψάξτε το, οργανωθείτε και μπορείτε να το κάνετε. Αυτό είναι και το μήνυμα, νομίζω, έτσι. Με αυτό το μήνυμα θα πρέπει να κλείσουμε τη συζήτηση. Έχουμε άλλη μία ερώτηση. Κατά πόσο οι χρηματοδοτήσεις του Erasmus ανταποκρίνονται στο κόστος ζωής των χωρών υποδοχής? Παραδείγματος χάρη, η διαφορά ανάμεσα σε Βουλγαρία και Δανία είναι τεράστια. Αυτά τα ποσά μας έρχονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έτσι, και εμείς έχουμε τη δυνατότητα να αποφασίσουμε εντός αυτού του εύρους που μας έρχεται. Εμείς ως Εθνική Μονάδα αποφασίζουμε πάντοτε το μεγαλύτερο ποσό για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε. Έχουμε διευρύνει πάρα πολύ και τις ομάδες με λιγότερες ευκαιρίες στα πλαίσια του νέου προγράμματος, έτσι ώστε ακόμα περισσότερα άτομα να μπορέσουν να λάβουν αυτό το top-up των 250 ευρώ. Τώρα, στην πράξη, θα πρέπει να σκεφτεί κάποιος όχι μόνο σε ποια χώρα θα πάει, αλλά και πού θα πάει σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή, οι πρωτεύουσες πάντοτε είναι πολύ ακριβότερες. Υπάρχουν πάρα πολύ καλά πανεπιστήμια σε πολύ μικρότερες πόλεις, με πολύ πιο λογικές τιμές. Οι χώρες όπως είναι η Πολωνία, η Ουγγαρία, η Τσεχία κτλ. Είναι πιο χαμηλού κόστους και προσφέρουν επίσης πολύ καλή εκπαίδευση. Δηλαδή, δεν είναι ανάγκη να πάμε στο Παρίσι. Mm-hmm. Ναι, το Παρίσι είναι πάρα πολύ ακριβό πράγματι. Αλλά υπάρχουν λύσεις.
Και θα προσπαθούμε επίσης όποιον θέλει να μετακινηθεί να έρθει σε επαφή και με το Σύλλογο Φοιτητών Εράσμους, με το ESL, διότι εκεί τα παιδιά που πάει Εράσμους έχουν την εμπειρία και μπορούν να δώσουν και πρακτικές συμβουλές και για το κόστος ζωής και για το πώς θα βρουν σπίτι κτλ. Κυρία Φιλίνη, πείτε παρακαλώ. Αυτό ήθελα να πω. Ήθελα να πω απλά ότι ούτως ή άλλως συνυπολογίζεται το κόστος ζωής για την κατατοπική, πως αν στις χώρες φιλοξενίας είναι διαφορετικά σε κάθε χώρα που υλοποιείται το πρόγραμμα. Συνυπολογίζεται δηλαδή και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά τουλάχιστον όσον αφορά στον τομέα των σχεδίων, στο σχέδιο που υλοποιείται στον τομέα της νεολαίας, το ποσό είναι ένα ποσό που η λογική της χρηματοδότησης είναι για να σου δώσει τη δυνατότητα να κάνει. Δεν είναι για να πάνε να. Πώς να σου πω, είναι καλυμμένα όλα τα έξοδα, διαμονή, διατροφή, δίδεται και ένα καταποκοπή ποσό για να καλύψει τις βασικές ανάγκες, αλλά περισσότερο είναι η δυνατότητα που σου δίνει για, για τον πλούτο των γνώσεων και τις δεξιότητες τις οποίες θα αποκομίσεις μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία, μέσα από αυτή την εμπειρία, ας πούμε. Είναι αυτή η λογική, θεωρώ. Τουλάχιστον για τον τομέα της νεολαίας, στον οποίο έχω τη μεγαλύτερη εμπειρία. Έτσι. Με βάση την εμπειρία σας, παίζει ρόλο η συμμετοχή σε τέτοια προγράμματα για μια καλύτερη τύχη στην αγορά εργασίας, η επόμενη ερώτηση. Όποια κυρία θέλει μπορεί να πάρει το λόγο. Ναι, κυρία Μαυρογιώργου. Νομίζω πως ναι, είναι κάτι που το παίρνουμε εμείς σαν ανατροφοδότηση από τους φοιτητές όταν πάμε για επιτόπιο έλεγχο και παίρνουμε συνεντεύξεις από τους φοιτητές. Γιατί σε πάρα πολλές δουλειές σου ζητάνε να έχεις προϋπηρεσία. Μα πώς θα αποκτήσεις την προϋπηρεσία? Το να κάνεις Erasmus πρακτική είναι ένας τρόπος να αποκτήσεις προϋπηρεσία. Βεβαίως θέλει προσοχή να είναι το πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης σχετικό και να συνάδει με αυτό που σπουδάζει, να έχει δηλαδή μια προστιθέμενη αξία, ώστε να μπορείς μετά να το βάλεις στο βιογραφικό σου. Αλλά ακόμα και αν πας για μια κινητικότητα εθελοντισμού στο τομέα της νεολαίας ή μια κινητικότητα για σπουδές, πιστεύω ότι μόνο το ότι δείχνεις ότι έχεις το θάρρος να βρεθείς σε μια άλλη χώρα, να προσαρμοστείς εκεί, να αντιμετωπίσεις και πρακτικά προβλήματα. Όλο αυτό και σε οριμάζει σαν άνθρωπο και δείχνει και στον εργοδότη ότι μπορείς να προσαρμοστείς, μπορείς να σταθείς. Νομίζω ότι κάνει διαφορά. Κι εγώ λυπάμαι δεν έχω κάνει Εράσμους. Φοβήθηκα, είναι βλακία. Είναι βλακία. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Θα ήθελα έτσι να κλείσουμε με ένα θετικό μήνυμα για όλους όσους, όσοι μας παρακολουθούν. Κυρία Παπαγιανοπούλου, θα θέλατε να απευθύνετε εσείς ένα σύντομο μήνυμα για όσους μας ακούν και μας βλέπουν? Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων γενικά σε πρόγραμμα που προσπαθεί να κάνει ό,τι καλύτερο γίνεται και να είναι δίπλα στους νέους, και γι' αυτό κάνει όλες αυτές τις δράσεις και προσπαθεί αντίστοιχα να αυξήσει και τον αριθμό των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Είμαστε δίπλα στους νέους, κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, ό,τι καλύτερο γίνεται και για αυτούς και έπρεπε να τους βοηθήσουμε στο ταξίδι τους γενικότερα, είτε μέσα στην Ελλάδα, στις παροχές που μπορεί να έχουν, είτε στο εξωτερικό. Η Ευρωπαϊκή Ομάδα, η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων, γενικά η ομάδα της εδώ στην Ελλάδα, κάνει το καλύτερο που μπορεί και θα είναι δίπλα στους νέους. Και περιμένουμε και ανάλογες δράσεις να γίνουν στο μέλλον για να τους βοηθήσουμε. Από εσάς, κυρία Μαυρογιώργου, θα κρατήσω το να το τολμήσουνε. Έτσι, ναι, σωστά. Ναι, ακόμα και αν είναι αμαία, αν έχουν ένα πρόβλημα υγείας, έχουμε περιπτώσεις παιδιών με τετραπληγία που έχουν κάνει Εράσμους, παιδιών που δεν βλέπουν ή που έχουν σοβαρότατα θέματα υγείας. Εντάξει, ήθελε σωστή οργάνωση βέβαια, αλλά γίνεται. Να το τολμήσουμε. Κυρία Φιλίνη. Αυτό που είπε προηγουμένως και η Λίνα, που είναι το μότο του Εράσμους, ότι ανοίγει δρόμους και αλλάζει ζωές. Το πρόγραμμα αυτό δίνει τη δυνατότητα σε όλους, είτε για πολύ είτε για λίγο. Δηλαδή, όλοι μπορούν να βρουν αυτό που τους ταιριάζει μέσα από αυτό το πρόγραμμα. Είτε θέλουν να πάνε 5 μέρες κάπου, είτε θέλουν να πάνε ένα χρόνο ή κάτι ενδιάμεσο, ή οποιοδήποτε δραστηριότητα, σε όποιο θεματική θέλουν να επιλέξουν, είτε μέσω μεθόδων τυπικής ή μη τυπικής μάθησης. Θεωρώ ότι όλοι μπορούν να βρουν κάτι το οποίο θα τους αφήσει ένα θετικό πρόσημο στο τέλος. Και στις δύο μονάδες υποστηρίζουμε πάρα πολύ τον κόσμο. Δηλαδή, οποιοδήποτε μπορεί να έρθει σε επαφή μαζί μας και να το καθοδηγούμε, γιατί αξίζει τον κόπο πράγματι αυτή η εμπειρία για μένα.
Και πηγή πληροφόρησης είναι και το δίκτυο, το ελληνικό δίκτυο των Ευρωπαϊκών Κέντρων Πληροφόρησης. Mm-hmm. Σωστά, και από εκεί μπορούν όλοι όσοι ενδιαφέρονται να πάρουν πληροφορίες. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για όλα αυτά τα σημαντικά που μας είπατε. Να ευχηθούμε πολύ καλή δύναμη, καλή συνέχεια στο έργο σας. Κάπου εδώ ολοκληρώσαμε αυτή την πάρα πολύ όμορφη συζήτηση. Θα δώσουμε τη σκητάλη τώρα στο τρίτο πάνελ, σε πολύ λίγο, να μείνετε συντονισμένοι. Δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο το επόμενο πάνελ. Και με αυτά τα μηνύματα θα σας αποχαιρετήσουμε. Τολμήστε το και να είστε πάντα καλά. Γεια σας.